The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Σας καλωσορίζουμε στο webinar της εταιρείας Alphanetrics με θέματα Derived Components τότε στο Inventor. Το όνομά μου είναι Ρίγος Δημητρίου και εργάζομαι στην εταιρεία Alphanetrics ως Senior CAD Engineer και υπεύθυνος για τα 3D Printing Services. Αυτό είναι το περιεχόμενο του σημερινού webinar. Θα μιλήσουμε γενικά περί Derived Components, θα εξηγήσουμε σε τι χρησιμεύουν, στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο Derived Components πλαίσιο διαλόγου, μάλλον είναι τα πλαίσια διαλόγου τα οποία εμφανίζονται ξεχωριστά για Parts και για Assemblies. Θα εξηγήσουμε τις περιεχόμενες δυνατότητες που έχουμε εκεί και τις διάφορες επιλογές. Θα μιλήσουμε για Derived Styles. Και θα κλείσουμε με μια συγκεκριμένη εφαρμογή στη θεωρία των Derived Components. Γενικά η εντολή Derived Components σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα γεωμετρία στο εσωτερικό ενός part, εισάγοντας και δημιουργώντας αναφορές από ένα πηγαίο μοντέλο, για παράδειγμα από ένα άλλο part ή κάποιο assembly. Ανάλογα τώρα με το είδος αυτής της πηγαίας γεωμετρίας, δηλαδή της γεωμετρίας που θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του Derived Component, το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως Derived Part, εάν το πηγαίο αρχείο είναι Part, ή Derived Assembly, εάν το πηγαίο αρχείο είναι ένα Assembly. Όταν το πηγαίο μοντέλο, δηλαδή το Base Component, αλλάζει και η σύνδεση μεταξύ του πηγαίου μοντέλου και του Derived Component δεν έχει διακοπεί, τότε μεταβάλλεται ανάλογα και το Derived Component. Η διασύνδεση του Derived Component με το πηγαίο αρχείο μπορεί προσωρινά να αναιρεθεί. Αυτό γίνεται με την εντολή Suppress Link. Είναι διακοπή τελείως, πράγμα το οποίο γίνεται με την εντολή Break Link. Τα βήματα τα οποία χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε ένα Derived Component είναι τα παρακάτω. Πρώτον, θα πρέπει να επιλέξετε ένα Component, δηλαδή ένα Part ή ένα Assembly, το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη διαδικασία Derived. Σαν δεύτερο βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε το Derived Style της διαδικασίας. Αυτό γίνεται μέσα από το ανάλογο Derived Component παράθυρο διαλόγου. Τρίτον, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις μέσα σε αυτό το Derived Part ή Derived Assembly πλαίσιο διαλόγου. Και τέταρτον, να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Τώρα, σε τι χρησιμεύουν τα Derived Components και γιατί αξίζει κάποιος να δώσει σημασία σε αυτά. Σε τι χρησιμεύουν? Χρησιμεύουν όταν θέλουμε να ενοποιήσουμε ένα σύνολο από εξαρτήματα ενός assembly σε ένα part. Δηλαδή να ενοποιήσουμε τα περιεχόμενα σε ένα assembly εξαρτήματα και να δημιουργήσουμε από όλα αυτά ενώνοντας τα ένα part. Επίσης, τα Derived Components χρησιμεύουν όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε το κατοπτρικό αντίγραφο ή το υποκλίμακα αντίγραφο ενός part. Όταν θέλουμε επίσης να μετατρέψουμε ένα solid component σε ένα σύνολο από επιφάνειες. Έχουμε δηλαδή ένα στερεό και θέλουμε από το στερεό αυτό να παράξουμε το μοντέλο ενός όμοιου αντικειμένου, αλλά αυτό να αποτελείται μόνο από επιφάνειες. Τότε χρησιμοποιούμε derived component. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε derived component. Άλλη χρησιμότητα είναι όταν θέλουμε ένα σύνολο από παραμέτρους και δομικά στοιχεία όπως sketches και work geometry ενός part, να τα περάσουμε σε ένα ή σε περισσότερα από ένα άλλα parts. Και με αυτόν τον τρόπο να ελέγχουμε μέσω του πρώτου parts όλα τα υπόλοιπα parts. Άλλη χρησιμότητα είναι όταν θέλουμε να ελαττώσουμε το μέγεθος ενός μοντέλου, απλοποιώντας την περιεχόμενη γεωμετρία και κρύβοντας το ιστορικό της δημιουργίας του. Αυτό είναι σημαντικό σε περιπτώσεις που θέλουμε να προστατεύσουμε την πνευματική μας ιδιοκτησία και θέλουμε να εκθέσουμε τους τρόπους με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει το μοντέλο μας σε τρίτους. Άλλη χρησιμότητα είναι όταν θέλουμε να απλοποιήσουμε τη γεωμετρία του μοντέλου μας κρατώντας μόνο την εξωτερική του διαμόρφωση με σκοπό την περαιτέρω χρήση του στη δημιουργία Family Objects για το Revit. Το Revit είναι το πρόγραμμα αρχιτεκτονικής σχεδίασης που χρησιμοποιεί που προτείνει τέλος πάντων οι όντοντες για αρχιτέκτονες, πολιτικούς, μηχανικούς κτλ. Επίσης, τα Derived Components χρησιμοποιούνται σε Level of Detail Representations για τη δημιουργία ενός νέου Substitute Derived Assembly. Αυτή είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται κατά την απλοποίηση μεγάλων συναρμολογημάτων.
Μερικές παρατηρήσεις εδώ. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν αλλαγές και διαμορφώσεις που πραγματοποιείτε μέσα στο Derived Component παραμένουν σε αυτό και δεν μεταφέρονται ούτε στο Base Assembly, ούτε στα αρχικά εξαρτήματα που απαρτίζουν το Base Assembly. Δηλαδή, η διαδικασία Derived Components δεν είναι αφίνδρομη. Επίσης, καλό θα είναι στο Derived Component να επαφεύγονται οι αλλαγές ή οποιασδήποτε αλλαγές και να πραγματοποιούνται οι αλλαγές στο εσωτερικό του Base Assembly ή του Base Part. Εδώ βλέπετε τα παράθυρα διαλόγου της εντολής Derive Part και Derive Assembly με κάποιο ενδεικτικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις περισσότερες από αυτές τις επιλογές που βλέπετε σε αυτά τα παράθυρα διαλόγου και το τι μπορείτε να κάνετε αναλυτικά με αυτά. Το πιο σημαντικό κατά τη δημιουργία Derived Components είναι να επιλέξετε το επιθυμητό Derived Style, δηλαδή το style το οποίο θέλετε να χρησιμοποιηθεί κατά τη δημιουργία ενός Derived Part ή ενός Derived Assembly. Και αυτό γίνεται μέσα από τα δύο προηγούμενα παράθυρα διαλόγου που αναφέραμε. Τώρα, μια σύντομη επεξήγηση αυτών των επιλογών που αφορούν το Derived Style, βλέπετε στην οθόνη σας. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα εικονίδια επιλογές στο πάνω μέρος του Derived Part ή του Derived Assembly παραθύρου διαλόγου και εδώ βλέπετε τις επεξηγήσεις τους. Το πρώτο εικονίδιο θα δημιουργήσει ένα απλό Derived Component όπου οι ραφές μεταξύ των ομοεπίπεδων πλευρών δεν θα φαίνονται, θα αφαιρούνται. Με τη δεύτερη επιλογή έχουμε τη δημιουργία ενός απλού Derived Component όπου οι ραφές μεταξύ των ομοεπίπεδων επιπέδων διατηρούνται. Όταν θέλουμε δηλαδή να δείξουμε τις διακριτές επιφάνειες μεταξύ των στοιχείων που απαρτίζουν το Derived Component, τότε χρησιμοποιούμε αυτή τη δεύτερη επιλογή. Με την τρίτη επιλογή, μέσα στο Derived Component, κάθε ένα από τα solids θα διατηρηθούν σαν ξεχωριστό solid body. Και στην περίπτωση δηλαδή και των parts και των όπου έχουμε διακεκριμένα solid bodies, αυτά θα διατηρηθούν και στο Derived Component. Στη δε περίπτωση του assembly, το κάθε part του αρχικού assembly θα διατηρηθεί σαν διακεκριμένο solid body μέσα στο Derived Assembly. Τώρα, όσον αφορά τη δημιουργία επιφανειών, στη μεν περίπτωση όπου δημιουργούνται Derived Parts, μπορούμε να παράξουμε το Work Surface αυτού του Part και βεβαίως αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον δουλεύετε με Parts. Στη δε περίπτωση των Assemblies, η αντίστοιχη ρύθμιση για τη δημιουργία επιφανειών είναι να παράξουμε το μοντέλο ενός συνόλου από Composite Feature επιφάνειες. Άλλες επιλογές που έχουμε είναι ότι τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία μπορείτε να εισάγετε από το αναφερόμενο Party Assembly εμφανίζονται σε μία λίστα δενδροειδούς δομής στα αντίστοιχα πλαίσια διαλόγου. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε σκέτσεις, 3D σκέτσεις, παραμέτρους, iMage, αυτό για την περίπτωση των parts, ενώ για την περίπτωση των assemblies αυτές οι επιλογές γίνονται από ένα δεύτερο tab, το οποίο ονομάζεται Other tab, θα το δούμε παρακάτω. Τα items που μπορείτε να εισάγετε περιλαμβάνουν τα παρακάτω. Solid bodies, surface bodies, blocks, sketches, 3D sketches, work geometry, iMage, parameters και composite features. Για να αλλάξετε το status ενός item, το οποίο χαρακτηρίζει τη συμμετοχή του σε ένα derived component, παραδείγματος χάρη να συμπεριληφθεί ή να αποκλειστεί στη διαδικασία δημιουργίας του Derived Part του Derived Assembly, θα πρέπει να κλικάρετε το σύμβολο δίπλα σε αυτό το item μέχρι να εμφανιστεί το κατάλληλο status σύμβολο ή να επιλέξετε το item και στη συνέχεια να κλικάρετε στο κατάλληλο status icon. Οι επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας ποικίλουν ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε το Derived Part ή το Derived Assembly πλαίσιο διαλόγου.
Σε αυτό το slide βλέπετε την ερμηνεία των διαφόρων status symbols. Όταν λοιπόν έχετε αριστερά από το όνομα του item ένα κίτρινο κύκλο με το plus σύμβολο, αυτό δηλώνει ότι η γεωμετρία θα συμπεριληφθεί στο derived part, derived assembly. Εάν το σύμβολο αυτό είναι ένας γκρι κύκλος με ένα slash σύμβολο στο εσωτερικό του, αυτό δηλώνει ότι η γεωμετρία δεν θα συμπεριληφθεί στο derived part assembly. Αν έχετε έναν κόκκινο κύκλο με ένα πλην σύμβολο στο εσωτερικό του, αυτό δηλώνει ότι ο όγκος του part θα αφαιρεθεί. Ένας πράσινος κύκλος με ένα τετράγωνο δηλώνει ότι το component θα αποδοθεί με το περιγεγραμμένο στερεό παραλληλόγραμμο. Είναι σε περιπτώσεις όπου θέλουμε απλώς να δηλώσουμε το χώρο, τον όγκο, την έκταση του χώρου που καταλαμβάνει ένα part, το οποίο συμμετέχει στη διαδικασία. Ενώ εάν το σύμβολο είναι ένας μπλε κύκλος με το σύμβολο της τομής στο εσωτερικό του, αυτό δηλώνει ότι θα δημιουργηθεί η τομή του εμπλεκόμενου component με το derived part. Και τέλος, εάν έχετε έναν κύκλο ο οποίος μισός να είναι κίτρινος και άλλος μισός γκρι, αυτό δηλώνει ότι κάποια από την περιεχόμενη γεωμετρία θα συμπεριληφθεί, ενώ κάποια άλλη όχι. Άλλες επιλογές που έχετε σε αυτά τα derived components, παράθυρο διαλόγου, είναι η ρύθμιση Show All Objects. Αυτό το χρησιμοποιείτε για να ορίσετε την δεδροειδή απεικόνιση των objects, έτσι ώστε στη λίστα να εμφανίζονται όλα τα objects και τα included, και αυτά δηλαδή τα οποία συμπεριλαμβάνονται, και τα excluded, αυτά τα οποία αποκλείονται. Μπορείτε να ξετσεκάρετε αυτή τη ρύθμιση, έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο τα items για τα οποία προηγουμένως στα αρχικά του component έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση export. Βασικά αυτό έχει να κάνει με το ποια parameters θέλουμε να κάνουμε export από τα αρχικά components στο derived part. Επίσης με τη ρύθμιση use color override from source component, εάν αυτή η ρύθμιση είναι τσεκαρισμένη, μπορείτε, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, το χρώμα που έχει οριστεί στο αρχικό part να αντιγράφεται και στο derived part. Και τσεκάροντας αυτή τη ρύθμιση, δεν θα συμβαίνει αυτό το γεγονός. Δηλαδή το χρώμα του αρχικού part δεν θα μεταφέρεται στο derived part. Η ρύθμιση leak sheet metal styles. Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται όταν στη διαδικασία των derived part μετέχουν sheet metal parts, δηλαδή στρατζαριστά εξαρτήματα. Σε αυτή λοιπόν στην περίπτωση μπορείτε να μεταφέρετε παραμέτρους όπως είναι το thickness και άλλες sheet metal παράμετρες από το αρχικό part στα παράγωγα, στα derived parts. Η ρύθμιση Reduce Memory Mode. Τσεκάροντας αυτή τη ρύθμιση, θα χρησιμοποιείτε λιγότερη μνήμη κατά τη διαδικασία δημιουργίας των derived components. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται source bodies στο model browser. Τέλος, χρησιμοποιώντας την Design View πτυσσόμενη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε ποιο representation θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Το μέγεθος του derived component ρυθμίζεται επιλέγοντας την τιμή του κατάλληλου scale factor που υπάρχει στο ανάλογο πεδίο των derived components παραθύρων διαλόγου. Χρησιμοποιώντας την mirror part ρύθμιση, μπορείτε να δημιουργήσετε το κατοπτρικό αντίγραφο του component ως προς κάποιο work plane ή ως προς ένα από τα βασικά επίπεδα σχεδίασης χ, ψ, ψ, z και χ, z. Τα υπόλοιπα tabs του Derive Assembly. Το Derive Assembly έχει 4 parts, από ό,τι βλέπετε. Και για αυτά τα υπόλοιπα parts του Derive Assembly θα δώσουμε μια μικρή περιγραφή. Υπάρχει το tab Other. Με αυτό το tab μπορείτε να συμπεριλάβετε items από τα components στο Derive Assembly σας με τον ίδιο τρόπο που αυτό γίνεται και στο αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου των Derive Parts. Το Representation tab μπορείτε να το επιλέξετε και μέσα από αυτό να ρυθμίσετε ποια representation θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη διαδικασία δημιουργίας του Derive Assembly. Τέλος, από το Option tab μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις οι οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα να απλοποιήσουν τη γεωμετρία του μοντέλου σας, να ελέγξετε το τάπομα των οπών, που δηλαδή ποιες οπές θέλετε να κλείσετε από το αρχικό σας assembly, και επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τη scale και mirror δυνατότητα ενός assembly.
με τις ρυθμίσεις αυτές που υπάρχουν εδώ στο κάτω μέρος του Drive Assembly παραθύρου διαλόγου. Οκ, ας προχωρήσουμε στην εφαρμογή μας, να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια από αυτά που είδαμε στη θεωρία. Σε αυτή την εφαρμογή θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εξάρτημα, το οποίο προέρχεται από ένα συναρμολόγημα, και στη συνέχεια να διορθώσουμε αυτό το βασικό συναρμολόγημα για να δούμε πώς ενημερώνεται το παράγωγο εξάρτημα. Επίσης, θα ορίσουμε ξανά τις ρυθμίσεις της μεθόδου από την οποία παράγεται το εξάρτημα. Τέλος, θα δούμε πώς μπορούμε να διακόψουμε τη σύνδεση μεταξύ του βασικού συναρμολογήματος και του παραγόμενου εξαρτήματος. Για το σκοπό αυτό, ας μεταβούμε στο Inventor, όπου έχουμε ανοίξει από τον κατάλογο των παραδειγμάτων μας το ανάλογο assembly, το Derive Assembly Copy AAM. Το μοντέλο εδώ, από ό,τι βλέπετε, εμφανίζεται σε μια ισομετρική όψη. Το συγκεκριμένο assembly αποτελείται από 4 εξαρτήματα και είναι αυτό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στη διαδικασία δημιουργίας ενός Derive Assembly. Για το σκοπό αυτό, ξεκινάμε τη δημιουργία ενός καινούριου part. Και χρησιμοποιούμε την εντολή Derive. Η εντολή Derive μπορούμε να την επιλέξουμε από το 3D Model Tab, Create Panel, είναι εδώ η εντολή Derive, ή μπορούμε να πάμε στο Manage Tab, Insert Panel, και να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Derive από εδώ, που έχει και πιο μεγάλο εικονίδιο. Χρησιμοποιούμε αυτή τη δεύτερη μέθοδος. Επιλέγουμε λοιπόν Derive και στο Open παράθυρο διαλόγου επιλέγουμε το assembly το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Το assembly μας είναι, όπως είπαμε, ονομάζεται Derive Assembly Copy IIM, το επιλέγουμε, πατάμε Open. Εμφανίζεται το Derive Assembly παράθυρο διαλόγου. Εδώ, σαν Derive Style, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Single Solid Body Merging Out Seams Between Planar Faces. Εξηγήσαμε τι σημαίνει αυτό στη θεωρία. Προς στιγμή δεν θέλουμε να πειράξουμε κάτι άλλο από τα tabs, από τις ρυθμίσεις των tab Other, Representations και Options. Θα παίξουμε με αυτές τις ρυθμίσεις σε λιγάκι. Και βεβαιωνόμαστε ότι στη διαδικασία θα μετέχουν και τα 4 εξαρτήματα του assembly μας. Για να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε το Derive Assembly, πατάμε OK. Ας αποθηκεύσουμε το παραγόμενο Derive Assembly, που στην ουσία πρόκειται για ένα part, έτσι. Και έστω ότι χρησιμοποιούμε ένα όνομα το οποίο ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει, θα κάνουμε απλώς override, το ονομάζουμε Derive Part, το part αυτό. Πατάμε Save, Yes. Τώρα, αυτό το Save, δεύτερο παράθυρο διαλόγου που βγαίνει, είναι επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε εγκαταστήσει την έκδοση, την καινούργια έκδοση του Inventor, την 2021. Έτσι, η έκδοση 2021, τα νέα της features θα τα δούμε σε κάποιο μελλοντικό webinar που θα κάνουμε. Απλώς υπάρχει η ρύθμιση, εάν θέλει κάποιος, να εμφανίζεται και ένα επιπλέον save παράθυρο διαλόγου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το save, ότι η διαδικασία save γίνεται σωστά και δεν αποθηκεύονται πράγματα τα οποία κάποιος θέλει να αγνοήσει ή μπορεί να του παρουσιάσουν προβλήματα σε άλλα σημεία της σχεδιασής του. Εδώ εμείς απλώς θα πατήσουμε OK για να κλείσουμε αυτό το save παράθυρο, το ενδιάμεσο save παράθυρο διαλόγου, το οποίο εμφανίζεται. Παρατηρήστε λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί στην ουσία ένα part, το οποίο αποτελείται από το συνδυασμό των 4 part του αρχικού μας assembly, και εάν πατήσουμε δεξί κλικ στο όνομα του συγκεκριμένου part και χρησιμοποιήσουμε την εντολή iProperties, στο Derive Part IPT iProperties παράθυρο διαλόγου, παρατηρήστε και τσεκάρετε κάπου αν μπορείτε ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου αρχείου είναι 512,5
kilobytes. Αυτό το μέγεθος με τις αλλαγές που θα κάνουμε στη συνέχεια θα το συγκρίνουμε κάθε φορά και θα δούμε πώς μπορούμε να το μειώσουμε βήμα-βήμα. Οκ, πάταμε close για να κλείσουμε το συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια στο browser μας επιλέγουμε το Derive Assembly με διπλό κλικ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μεταβούμε στο αρχικό μας assembly. Αυτό βεβαίως θα μπορούσε να γίνει επιλέγοντας το όνομα του αρχικού μας assembly από το κάτω μέρος της οθόνης σχεδίασης. Στο αρχικό λοιπόν assembly επιλέγουμε, ας πούμε αυτό, το πρώτο εξάρτημα με όνομα 102.650. Πατάμε δεξί κλικ. Το επιλέγουμε με διπλό κλικ και το ανοίγουμε στο εσωτερικό του τρέχοντος assembly. Αυτή λοιπόν τη στιγμή είμαστε διορθώνουμε το συγκεκριμένο part. Ας κάνουμε μια απλή αλλαγή, έστω ότι του αλλάζουμε το χρώμα. Οπότε από τη λίστα υπέρβασης των χρωμάτων που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης σχεδίασης, ας πούμε ότι επιλέγουμε σαν χρώμα το κόκκινο, το red. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και κάποια άλλη, οποιαδήποτε αλλαγή, να του αλλάξουμε διαστάσεις κτλ. Απλώς για λόγους συντομίας διαλέγω μια απλή αλλαγή, η οποία συνίσταται στην αλλαγή του χρώματος, του συγκεκριμένου εξαρτήματος. Πατάμε Save για να αποθηκεύσουμε το εξάρτημά μας, Return, για να γυρίσουμε στο αρχικό μας Assembly. Αποθηκεύουμε το assembly αυτό, πατάμε save και σε συνέχεια επιστρέφουμε στο derive assembly. Παρατηρήστε ότι η αλλαγή αυτή δεν έχει ενημερωθεί ακόμα στο derive assembly μας. Αριστερά από το όνομά του, στο browser, έχει εμφανιστεί αυτός ο κίτρινος κεραυνός που σημαίνει ότι χρειάζεται ενημέρωση το derive assembly μας, διότι άλλαξε το αρχικό μας assembly. Και από το πάνω μέρος της οθόνης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Local Update για να ενημερώσουμε τον Derive Part μας και κοιτάξτε ότι η αλλαγή αυτή που κάναμε στο αρχικό Assembly πέρασε μέσα στο σχέδιό μας. Αυτό αποδεικνύει την εξάρτηση, όπως αναφέραμε και στη θεωρία, του Derive Part από το Derive Assembly. Στο browser επιλέγουμε το Derive Assembly μας, πατάμε δεξί κλικ και από το συνοπτικό μενού χρησιμοποιούμε την εντολή Edit Derive Assembly. Αυτό θα ανοίξει το Derive Assembly παράθυρο διαλόγου και εδώ ας κάνουμε τις εξής αλλαγές. Πρώτον, ας πούμε ότι θέλουμε σαν Derive Style να χρησιμοποιήσουμε όχι το πρώτο που επιλέξαμε, αλλά το τρίτο. Το Maintain each solid as solid body. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια από κάθε part που θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό solid body. Αυτό είναι η πρώτη ρύθμιση που θέλουμε να κάνουμε. Προχωρώντας στο Representation tab, ξετσεκάρουμε τη ρύθμιση Associative. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, εάν στο αρχικό μας assembly κάναμε αλλαγή σε κάτι το οποίο να μετέβαλε το design view το οποίο χρησιμοποιεί το στο αρχικό μας assembly, αυτή η αλλαγή δεν θα περάσει στο derive assembly μας. Αυτό λοιπόν κάνει αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση, η associative. Στη συνέχεια προχωρούμε στο tab options. Εδώ πραγματοποιούμε τις εξής ρυθμίσεις. Καταρχήν τσεκάρουμε στην ενότητα Simplification την ρύθμιση Remove Parts by Size. Αυτή είναι μια ρύθμιση που μας επιτρέπει είτε αλλάζοντας το Size Ratio, είτε μεταβάλλοντας τη θέση του συγκεκριμένου δείκτη, για παράδειγμα ας το πάμε περίπου στο 40%, να αποκλείσουμε από τη διαδικασία κάποια εξαρτήματα με βάση το μέγεθός τους ως προς το μέγεθος του συνολικού του συνολικού αρχικού μας assembly. Το πάμε λοιπόν στο 40% και θα δείτε ότι με αυτόν τον τρόπο
θα αποκλειστεί κάποιο εξάρτημα από από τη διαδικασία. Μπορούμε λοιπόν να αποκλείσουμε εξαρτήματα από τη διαδικασία με βάση το μέγεθός τους. Αυτός είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης. Στη συνέχεια, από την ενότητα Whole Patching επιλέγουμε All. Δηλαδή θέλουμε όλα τα ανοίγματα, όλες οι οπές να κλείσουν, να ταποθούν. Άλλη ρύθμιση. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε. Οπότε πατάμε OK. Βλέπετε ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των ρυθμίσεων, οι οποίες έχουν κλείσει και επίσης έχει αφαιρεθεί ένα εξάρτημα που υπήρχε εδώ στην κάτω πλευρά εξαιτίας του ποσοστού του 40% που ορίσαμε. OK. Αποθηκεύουμε τον derived part μας. Στη συνέχεια, εάν τσεκάρουμε το μέγεθός του, πάλι από τις i properties ιδιότητες, βλέπουμε ότι αυτό έχει αλατωθεί. Έχει πάει στα 325,5 kilobytes από τα 550 τόσο που ήταν πιο πριν. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, διότι έχουμε αφαιρέσει εξαρτήματα και κατά κάποιον τρόπο έχουμε περιορίσει τη διαδικασία. Πατάμε close για να κλείσουμε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Ας κάνουμε και άλλες αλλαγές. Πάλι δεξί κλικ στο Derive Assembly Copy, καταχώρηση του browser μας. Επιλέγουμε Edit Derive Assembly. Εμφανίζεται και πάλι το Derive Assembly παράθυρο διαλόγου. Εδώ κάνουμε την εξής ρύθμιση. Επιλέγουμε ένα από τα εναπομείναντα εξαρτήματα που μετέχουν στη διαδικασία και λέμε ότι θέλουμε η απεικόνισή του να γίνει με βάση το περιβάλλον στερεό παραλληλόγραμμο, το οποίο περιέχει, το οποίο είναι εφαπτώμενο ακριβώς στην επιφάνεια του συγκεκριμένου εξαρτήματος. Δείτε την απεικόνιση που έχουμε τώρα μέσα στο σχέδιό μας, ένα στερεό παραλληλόγραμμο στη θέση του συγκεκριμένου εξαρτήματος και το ίδιο κάνουμε και για τα άλλα δύο εξαρτήματα του σχεδίου μας. Άρα λοιπόν παντού όπου υπήρχαν εξαρτήματα που μετήχαν στη διαδικασία, τώρα εμφανίζονται bounding boxes. Πατάμε OK. Παρατηρήστε το αποτέλεσμα. Τα εξαρτήματα αντικαθίστανται από bounding boxes, τα οποία επεκτείνονται μέχρι το εξωτερικό τους όριο και έτσι έχουμε μια απλοποιημένη απεικόνιση του μοντέλου μας. Αποθηκεύουμε το derived part, τσεκάρουμε και πάλι το μέγεθός του, δεξικλίκα οι properties και βλέπετε ότι το μέγεθος έχει δραματικά μειωθεί, έχει πάει στα 95,5 kilobytes. Επίσης, κάνοντας αυτή την ρύθμιση εδώ, εάν στο browser πατήσουμε δεξικλίκ και από το συνοπτικό μενού χρησιμοποιήσουμε την επιλογή Suppress Link with Base Component, παρατηρήστε ότι εμφανίζεται αριστερά από το όνομα του Derive Assembly στο browser ο συμβολισμός ότι έχει διακοπεί η σύνδεση με το αρχικό assembly και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι αν προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το αρχικό assembly με διπλό κλικ, βλέπετε ότι τίποτα δεν συμβαίνει και επίσης αν με δεξί κλικ εμφανίσουν το συνοπτικό μενού, εδώ μέσα δεν υπάρχει επιλογή για να κάνουμε edit το αρχικό μας assembly. Πατώντας δεξί κλικ, μπορούμε από το συνοπτικό μενού να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή Unsuppress Link with Base Component, οπότε έτσι να αναστείλουμε αυτή την κατάσταση που ορίσαμε προηγουμένως. Και τώρα μας επιτρέπει την επικοινωνία με το αρχικό μας assembly. Εάν στο Derive Assembly πατήσουμε δεξί κλικ και χρησιμοποιήσουμε την επιλογή Break Link with Base Component, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να διακοπεί κάθε είδος επικοινωνία με το αρχικό μας assembly και πατώντας δεξί κλικ πάνω από το Derive Assembly μας βλέπετε εδώ ότι δεν υπάρχει κάποια λειτουργία η οποία να μας συνδέει με το αρχικό μας assembly. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι undo για να αναιρέσουμε αυτή την
κίνησή μας. Από τη στιγμή όμως που θα πατήσουμε save και θα αποθηκεύσουμε save και θα αποθηκεύσουμε το derive part μας, έχει διακοπεί κάθε είδους επικοινωνία με το αρχικό μας assembly. Και στο σημείο αυτό εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε κάποιο μελλοντικό μας webinar. Καλό σας απόγευμα.